Και δεν λες ένα παιδάκι βεβαίως να επιλέξει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Βιώνει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Είναι η πραγματικότητά του. Δεν είναι επιλογή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Αυτό θα δούμε σήμερα με τη βοήθεια του ψυχίατρου του Γιώργου Μικελίδη. Καλή σας μέρα, γιατρέ. Καλή σας μέρα, Κατία. Αυτό ακριβώς όπως το έχεις πει, έχω αναφέρει στο post μου χθες στο Facebook. Ναι. Να το δούμε όμως λίγο, γιατί το διαπιστώνω ή το βλέπω συζητώντας από την εποχή που τα παιδιά είναι νήπια και μπορεί να επιλέξουν μια κούκλα, ένα αγοράκι, να αγοράσει από ένα κατάστημα παιχνιδιών και παθαίνει αμόκ ο γονιός, γιατί μπορεί να σημαίνει κάτι κλπ. Στα προηγούμενα χρόνια είχαμε δει να συζητάνε και να στέλνουν σε γιατρούς παιδιά που είχαν έτσι μια διαφορετική αντίληψη για το φίλο τους ή τι φίλο ήθελαν να επιλέξουν. Και όπως το είπατε και εσείς, γιατρέ, έχουμε καταστρέψει πολλές ζωές με το τι επικρατεί ως αντίληψη στην κοινωνία. Γι' αυτό έτσι να το εξηγήσουμε, να βάλουμε κάτω και τους όρους, αν θέλετε, να δούμε τι είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Γιατί αυτό που είπε και ο Μητροπολίτης Μόρφου, αντιλαμβάνομαι, έχει κατά νου. Αυτό που επιχειρείται τώρα στη Βουλή, το ψάχνουμε το νομοσχέδιο, είναι αλήθεια, δεν ξέρω πού είναι, για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, που είναι δικαίωμα του οποιοδήποτε να καθορίζει το φύλο του. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ένα παιδί στην ηλικία των 3 ετών αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι το αγόρι και το κορίτσι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται σιγά σιγά το φύλο του. Αυτό που βλέπουμε στην παιδική ηλικία κάποιες φορές είναι ότι ένα παιδί μπορεί να έχει γεννηθεί αγόρι, να βιώνει όμως ότι είναι κορίτσι. Σιγά σιγά να αυτοπροσδιορίζεται, για παράδειγμα, όσον αφορά το φύλο του και ίσως σε ένα μεταγενέστερο στάδιο και όσον αφορά τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Η ταυτότητα φύλου και ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ναι. Να μην τα συγχύσουμε. Όχι, αυτό θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε ακριβώς, γιατρέ, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο μας ακούει. Αν δεν μας έχουν καταραστεί τώρα μέχρι αυτή την ώρα που μιλούμε για αυτό που συζητάμε, αλλά κάποια πράγματα είναι ταμπού, γιατρέ, πρέπει να συζητήσουμε όμως για να βοηθήσουμε, γιατί πολλοί είναι σε άρνηση. Ή πολλοί θεωρούν, ξανά το επισημαίνω, ότι δεν πίνεις ένα χάπι και αλλάζει ο σεξουαλικός σου προσανατολισμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα του κάθε ατόμου. Ακριβώς. Και πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε, διότι έρχονται στο ιατρείο γονείς που έχουν παιδιά τα οποία βρίσκονται σε μια φάση να αντιληφθούν, να καταλάβουν, βιώνουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται και βιώνουν αυτό που λέμε δυσφορία του φύλου. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να έχει γεννηθεί αγόρι, αυτό όμως που θέλει να είναι, είναι να είναι κορίτσι. Αυτό το θέμα το οποίο ονομάζεται δυσφορία του φύλου είναι όντως ψυχική διαταραχή. Το άτομο πρέπει να λάβει βοήθεια, ούτως ώστε να βοηθηθεί να αλλάξει φύλο. Όταν το άτομο αλλάξει φύλο, τότε αυτή η δυσφορία συνήθως εξαφανίζεται. Επίσης, υπάρχουν άτομα τα οποία ξεκάθαρα μπορεί να έχουν γεννηθεί αγόρια και θέλουν να αλλάξουν φύλο και να μην βιώνουν τη δυσφορία του φύλου. Δηλαδή, γνωρίζουν ότι ναι, αυτό που έχω δεν είναι αυτό που θέλω, δεν είναι αυτό που βιώνω στην πραγματικότητά μου και θα μπω σε μια διαδικασία αλλαγής φύλου. Τα φύλλα είναι το αγόρι, είναι το κορίτσι, αλλά υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν αυτοπροσδιορίζονται σαν αγόρια ή σαν κορίτσια και μπορούν να αυτοπροσδιορίζονται σαν κάτι άλλο. Μπορεί να υπάρχει έτσι μια αλλαγή όσον αφορά αυτή τη διαδικασία και μια έτσι ρευστότητα, θα έλεγα, όσον αφορά τον αυτοπροσδιορισμό του φύλου, δηλαδή να μην εκφράζονται ούτε σαν αγόρια ούτε σαν κορίτσια, σαν κάτι άλλο, το οποίο υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες, αλλά δεν είναι το θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε σήμερα, διότι όχι, θα το θέμα είναι αυτό που λέμε, διότι και ο Μητροπολής που τον ακούσαμε μίλησε για ανομαλίες. Σε παλαιότερα χρόνια, πριν από καμιά δεκαετία, θυμάμαι και τον Αρχιεπίσκοπο να δηλώνει το ίδιο. Ο Παγκόσμιος σε κάθε Οργανισμός περίπτωση, γιατρέ, ακούσαμε λίγο, γιατί είπατε ότι οι γονείς σας φέρνουν παιδιά με την δυσφορία φύλου κλπ.
Το ενδιαφέρον είναι αν τα φέρουν τα παιδιά για να τα διευκολύνουν ή αν τα φέρουν για να τα σάσετε, που έχω ακούσει, για να διορθωθεί το πρόβλημα. Τα βλέπουμε όλα, η αλήθεια. Κάποιοι ανήκουν στις κατηγορίες που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Κάποιοι μπορεί να φέρουν τα παιδιά τους διότι θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης των παιδιών τους, το οποίο αυτό θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε είναι και σύμφωνα με οδηγίες του Βασιλικού Κολεγίου των Ψυχιάτρων του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες είναι ξεκάθαρες. Αυτό είναι ανήθικο, είναι αντιδιοντολογικό και επίσης επικίνδυνο. Και να εστιαστούμε και στην τελευταία λέξη. Διότι προκαλούμε καταπίεση, προκαλούμε έτσι έντονη ανησυχία σε ένα άτομο, το οποίο μπορούμε να το οδηγήσουμε ακόμη και στην αυτοκτονία. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους ανθρώπους. Μιλούμε ότι έχουμε να κάνουμε με ευάλωτους πληθυσμούς, που τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται σε αυτά τα άτομα δεν είναι λόγω ταυτότητας φύλου, δεν είναι λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, αλλά είναι θέμα της κοινωνίας, είναι θέμα της θρησκείας, που δυστυχώς δημιουργούνται αυτές οι ενοχές, αυτές οι τύψεις, αυτός ο στιγματισμός, αυτή η περιθωριοποίηση που έτσι κάνουν το άτομο να νιώθει ότι είμαι ανώμαλος, είμαι ένα άτομο το οποίο δεν μπορώ να ενταχθώ στην κοινωνία, είμαι ένα άτομο το οποίο δεν αξίζει να έχω την οικογένειά μου κοντά μου, είμαι ένα άτομο που δεν με καταλαβαίνει κανένας. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα το οποίο οδηγεί στην κατάθλιψη, οδηγεί στις αγχώδεις διαταραχές, οδηγεί στις απόπειρες αυτοκτονίας. Κάποιες ερεύνες έχουν δείξει ότι αυτά τα άτομα υπάρχει μέχρι και 40% των ατόμων αυτών προβαίνουν σε απόπειρες αυτοκτονίας σε σχέση με το 1% το οποίο είναι στους ετερόφιλους. Οπότε μιλάμε για μια έτσι μεγάλη έρευνα η οποία έχει γίνει. Είναι σημαντικό έτσι να ξεκαθαρίσουμε ότι τα άτομα αυτά πρέπει να λάβουν βοήθεια όταν δυσφορούν, όταν βρίσκονται σε μια διαδικασία αλλαγής φύλου. Το φύλο είναι το πώς αυτοπροσδιορίζεται το ένα άτομο στην κοινωνία, στην καθημερινότητά του, στη ζωή του. Τώρα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός έχει να κάνει με την έλξη την οποία νιώθει ένα άτομο είτε προς άντρες, είτε προς γυναίκες, είτε και προς τα δύο. Οπότε αν βλέπουμε και την κατηγορία gay, bi, λεσβία και ούτω καθεξής. Τα άτομα τα οποία είναι trans, δηλαδή είναι τα άτομα τα οποία θέλουν να αλλάξουν το φύλο τους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ξεκαθαρίσει. Δεν πρόκειται πλέον για ψυχική διαταραχή. Πρόκειται για μια κατάσταση όπου το άτομο επιθυμεί να αλλάξει το φύλο του βάσει του τι πραγματικά βιώνει στη ζωή του. Να το πάρουμε διαφορετικά το θέμα με έτσι απλά μαθηματικά. Δεν πρόκειται για προτίμηση. Δεν είναι αν σ' αρέσει ο καφές να βάλεις ένα κουταλάκι ζάχαρη ή αν θα βάλεις δύο κουταλάκια ζάχαρη. Δεν είναι προτίμηση. Είναι προσανατολισμός. Είναι το λογισμικό μας, το software μας θα έλεγε ένας έτσι IT. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να πατήσουμε delete, να σβήσουμε το λογισμικό το οποίο δουλεύει ο εγκέφαλός μας και να βάλουμε κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν πραγματική βοήθεια με αυτήν την κατάσταση, την ψυχολογική, την καταπίεση που βιώνουν μέσα στην καθημερινότητά τους λόγω της κατάστασης, λόγω της κοινωνίας κλπ. Ναι. Γι' αυτό, γιατρέ, κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να διαπιστωθεί καταρχάς ότι δεν πρόκειται για πρόβλημα ή ανομαλία έτσι όπως τίθεται αναχρονιστικά ή συζητείται και είναι ένα θέμα ο τρόπος που προσεγγίζεται εντός των εκκλησιών ή κατά την εξομολόγηση, διότι συμβαίνουν και αυτά, κύριε καθηγητά, τώρα το τι, κύριε Μικελίδη, αλλά αυτό που προκύπτει και πρέπει να δούμε μαζί είναι πώς μπορούμε πρωτίστως να δώσουμε το θέμα να το κατανοήσουν οι γονείς, γιατί από εκεί ξεκινά η όλη διαδικασία. Να δώσουμε κάποιες συμβουλές πώς μπορούν να το χειριστούν οι γονείς για να μην έχουμε την κατάληξη έτσι όπως την περιγράψατε. Η ενημέρωση, αν θέλετε, και η αποδοχή ξεκινά βεβαίως από την οικογένεια. Άρα τι εισηγήσετε στους γονείς που τους προβληματίζει ή νιώθουν
ότι έχουν να κάνουν με ένα σοβαρό πρόβλημα, κυρίως για το τι θα πει η κοινωνία. Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Να μην το αφήνουμε. Κάποιες φορές βλέπω, ας το παιδί να ενηλικιωθεί, μπορεί να είναι στα 15 του και θα αποφασίσει μόνος του. Δεν είναι θέμα απόφασης, είναι θέμα του τι πραγματικά βιώνει μέρα παραμέρα αυτό το άτομο. Καθημερινά βιώνει δυσκολίες. Πρέπει να κάτσουμε να ακούσουμε τα παιδιά μας που βιώνουν αυτές τις δυσκολίες με το θέμα αλλαγής φύλου. Πρέπει να δώσουμε προσοχή. Πολλές φορές θα ακούσουμε από τους γονείς, μα το, ο γιος μου θέλει να φορέσει ροζ φανέλα, θέλει να ντυθεί κοριτσίστικα και δεν του το επιτρέπω, δεν θα με κάνει εμένα ρεζίλ στους φίλους μου, στην οικογένειά μου κλπ. Πρέπει να κάτσουμε να κατανοήσουμε πώς ένα άτομο βιώνει την πραγματικότητά του. Να του συμπαρασταθούμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, να τον πάρουμε σε ένα ειδικό, σε ένα ψυχίατρο αν χρειάζεται, σε ένα ψυχολόγο. Μπορεί να χρειάζεται το άτομο να κάνει ψυχοθεραπεία. Όχι ψυχοθεραπεία επειδή θέλει να αλλάξει φύλο, αλλά για να τον βοηθήσει αν βιώνει άλλες δυσκολίες που αφορούν έτσι Μήπως, την κύριε ψυχολογία του. Μικελίδη, σε αυτή τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας ή της επίσκεψης σε ένα ειδικό να κάνουν και οι γονείς. Μπορεί να βοηθηθούν περισσότερο Εννοείται. αυτοί. Εννοείται και η οικογενειακή θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι κάποιες φορές μπορούμε να δούμε ότι η μητέρα να γνωρίζει το θέμα, ο πατέρας να μην το γνωρίζει γιατί είναι παλαιών αρχών και πολλούς, για πολλούς άλλους λόγους, πώς θα αντιδράσει, μπορεί να χτυπήσει το παιδί, μπορεί να αντιδράσει βία είτε σωματικά είτε λεκτικά είτε κακοποιητικά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Οπότε ναι, δυστυχώς ζούμε σε δύσκολες κοινωνίες και δεν είναι το πρόβλημα μόνο στην Κύπρο, είναι σε όλες τις χώρες του κόσμου θα έλεγα. Φυσικά σε κοινωνίες οι οποίες είναι κλειστές, το τι θα πει ο γείτονας, το τι θα πει ο κουμπάρος, το τι θα πει ο ένας, το τι θα πει ο άλλος, νιώθει ότι η οικογένεια θα στιγματιστεί. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα στο μυαλό ενός γονιού, αντί να δει πώς μπορεί να βοηθήσει το παιδί του. Δηλαδή, πρέπει να αντιληφθεί ότι όσο πιο γρήγορα έτσι δώσει χρόνο κατανόηση στο παιδί του, τόσο καλύτερα θα είναι το παιδί του με λιγότερες ψυχολογικές δυσκολίες που θα ακολουθούν για χρόνια μετά και θα δυσκολεύουν στη διαμόρφωση σχέσεων είτε ερωτικών, είτε επαγγελματικών, είτε ακαδημαϊκών. Διότι όταν νιώθεις ότι κανένας δεν σε θέλει, ακόμη ο ίδιος σου πατέρας, η ίδια σου η μητέρα, τότε πώς μπορείς να βρεις αγάπη, στοργή, κατανόηση από τους ξένους. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θα ήθελα έτσι να θέσω στους γονείς, ούτως ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Και δεν είναι θέμα να πάμε σε ένα πνευματικό, σε ένα ιερέα, να κάνουμε ένα θέμα έτσι εξομολόγησης για να λυθεί το πρόβλημα ή να καταπιέσουμε ορμές. Δεν είναι θέμα ορμών, είναι θέμα προσανατολισμού. Είναι θέμα το πώς είναι ένας άνθρωπος, το οποίο πρέπει να δεχτούμε σαν κοινωνία. Η επιστήμη το έχει ξεκαθαρίσει. Η επιστήμη είναι εκεί για να την ακολουθούμε. Θεός και επιστήμη, όπως έχω πει, μπορούν να συνυπάρχουν. Τα μαύρα και τα άσπρα να τα ξεχάσουμε. Υπάρχει μια τεράστια γκρίζα ζώνη που υπάρχουν γέφυρες και αν δεν υπάρχουν πρέπει να τις δημιουργήσουμε. Μάλιστα. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.